Αχ, τι έπαθα σήμερα, τι με βρήκε το απόβρατο, το κατά μεσήμερο. Καλησπέρα σας, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, Κώστα. Καλησπέρα και σάργησες. Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ που άργησα, υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να ενημερώσω ότι από την Οβριά που έρχομαι μέχρι το κέντρο της Πάτρας, καταπληκτικά, έχει πολύ τραφικ, πολύ. Μπορεί, δεν μιλήσεις ακόμα, δεν θέλω να καταλάβουν. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ, παιδιά, συγγνώμη πάρα πολύ που άργησα, με συγχωρείτε, με γράψανε κιόλας. Για μούτρα. Δεν του άρεσε η φάτσα σου, Άγγελε. Μάλλον δεν του άρεσε η φάτσα μου. Τέλος πάντων, αλλά σήμερα λοιπόν, παιδιά, αφορά την κουκούλα μου, θα σας αποζημιώσω για το λόγο ότι σήμερα είναι μια special εκπομπή με ένα κορίτσι το οποίο είναι γνωστό εδώ στην Πάτρα. We love her cargo. Θα την απολαύσουμε. Μπορεί και σήμερα, δεν έχουμε κάποια νεότερη ειδοποίηση για αυτό το θεματάκι. Πάντως, πιστέψτε ότι αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε, καθώς η καλεσμένη μας έχει μια υπέροχη φωνή. Έχει ένα πολύ όμορφο πρόσωπο, είναι ένα πολύ δροσερό κορίτσι και είναι και η δεύτερη φορά που έχει έρθει εδώ στο στούντιο του Radio 1 και έχουμε κάνει εκπομπή μαζί. Αλλά σήμερα είναι η τιμητική της. Και από εδώ και πέρα ξεκινάνε και τα καλύτερα για την Αθηνά, τη Μάρια, κυρίες και κύριοι. One, two, three, δυνατό χειροκρότημα. Έλα. Thank you. Thank you. Αθηνά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, καλησπέρα. Καλά. Καλησπέρα. Τι κάνεις, καλά μου. Καλά. Καλά. Να σε μιλήσω. Τι μου κάνεις. Καλά. Καλά. Μια χαρά. Να σου πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που με καλέσατε απόψε εδώ. Ναι. Είναι τιμή μου. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ωραία. Παρακολουθώ και ακούω, βασικά, ακούω την εκπομπή σου και πηγαίνει πολύ καλά, μου αρέσει πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, χαρά. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Λοιπόν, αρκετά με μένα λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκιά μου. Λοιπόν, με την Αθηνά, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Εντάξει, μπορεί να χανόμαστε κάποιες φορές, αλλά είμαστε φίλοι. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι και ειδικά μου και με τον πατέρα της είμαστε έτσι πολύ κολλητοί. Είναι σήμερα εδώ και ο Δημήτρης ο Μάλιας, ο οποίος μου κάνει νόημα να μην μιλήσει. Αλλά... Γιατί με την φωνούλα, λέει. Μια χρήση να καλησπέρα, ο Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, λοιπόν, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης είναι ο φίλος σαν καιρό σου, λοιπόν. Έτσι. Ναι, και οι δύο μου γονείς, αλλά πιο πολύ ο μπάς μου. Ο μπάς περισσότερο, ναι, λοιπόν, ναι. Σε όλα τα θεματάκια. Ναι. Λοιπόν, τι θα δούμε από σένα, μικρή μου, που μας έχει συνηθίσει πολύ όμορφα πράγματα, αλλά αυτές τις μέρες έτσι θα είναι πολύ special τα θεματάκια για το λέμε. Με Μπάμπι Στόκα, Τάμτα, Γιώργο Μαζονάκη και τον coach σου, το Γιώργο τον Ροδόπουλο, έτσι, καταπληκτικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι έγινε εκεί, για εξήγησέ μας λίγο. Καταρχήν ήταν πάρα πολύ ωραία όλα, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν όλοι οι άνθρωποι εκεί διάθετοι, μας βοήθησαν. Όταν με καλέσανε, καταρχήν έπαθα σοκ, εντάξει. Δεν παίζει. Γιατί το λες αυτό, θα σου πω, κοίτα, όταν είχα πάει στην αρχή, στις πρώτες οντισιόν, στην παραγωγή τέλος πάντων. Μιλάς τώρα για το X-Factor το 2. Ναι, 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 ναι. Okay. Γι' αυτό που πήγα τώρα. Α, okay. Όταν είχα δηλώσει με το χείλο, εντάξει, να με καλέσουν, okay, και ό,τι γίνει. Ναι. Πήγα την πρώτη φορά, ήταν πάρα πολύ ωραία, πήγα εκεί, μου λένε θα σε ενημερώσουμε, τραγούδισα κανονικά, μου λένε θα σε ενημερώσουμε. Τι τραγούδια πες. Είχα πει, καταρχήν βγήκαν και μας ενημέρωσαν και μας είπαν ότι αν εμείς καταλάβουμε ότι μας αρέσει η φωνή σας, φυσικά δεν θα σας το πούμε, αλλά μπορούμε να σας ζητήσουμε, λέει, και 2-3 παραπάνω τραγουδάκια να μας πείτε. Αν εμείς σας το ζητήσουμε αυτό, καλή να καταλάβετε τη φωνή σας, ναι, να καταλάβετε τη φωνή σας. Ωραία, οπότε θα σου πω γιατί θα είπα αυτό, γιατί μπήκα μέσα κανονικά, παρόλο το άγχος μου βέβαια, εντάξει, πήκα με χαρά, με χαμόγελο, γεστά. Να ενημερώσουμε ότι, συγγνώμη, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η Αθηνά η Μάλια, παιδιά, είναι ήδη επαγγελματίας τραγουδίστρια εδώ και αρκετό καιρό, νομίζω. Είμαι στο Fabrica by Mods, ναι, στην Ηφαίστου. Στην Ηφαίστου, λοιπόν, ναι. Και πόσο καιρό είσαι στο συγκεκριμένο? Είμαι από την αρχή της σεζόν. Αρχή της σεζόν. Και με το τραγούδι πόσο καιρό ασχολείσαι επαγγελματικά? Ασχολούμαι κοντά 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια, λοιπόν. Ναι. Ούκο λίγα. Ναι. Δεν είναι λίγα, 3,5 χρόνια.
Στο λέω για το λόγο ότι είσαι μικρή σε ηλικία. Ναι, είμαι 23. Είσαι 23. Νομίζω το 23. Έχει ξεκινήσει λοιπόν αυτή την πορεία. Συγγνώμη, κύριε Χαρά. Κύριε Χαρά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μην μα διακόπτετε. Όχι, δεν είναι. Σε ευχαριστώ. Καθηγητή μου, τον παπά. Ναι, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή όμω χάνω τον ρυθμό μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και συνεχίζω το πρόγραμμα. Εννοείται ότι κάνουμε πλάκα, παιδιά. Λοιπόν, η Αθηνά λοιπόν ενημερώσει ότι είναι επαγγελματία τραγουδίστρια εδώ και στην μισή χρόνια. Λοιπόν, εμφανίζεται στο φάμπρικα By Mods από την αρχή τη σεζόν με πάρα πολύ καλού και εκλεκτού συναδέλφου. Ναι, ήταν και ο Πανταράκης μαζί σα. Ναι, αλλά εγώ δεν συνεργάστηκα μαζί του. Γιατί τη μέρα που είχε έρθει στο μαγαζί ήμουν άρρωστη. Ναι. Ήταν το παιδί, είχε έρθει, είχε κάνει και του εμφανίσει στο μαγαζί. Αλλά εγώ έτυχε να. Τη μία ήμουν άρρωστη και την άλλη δεν μπορούσα. Αυτό, δεν είχε τύχει να συνεργαστούμε. Μάλιστα. Γνωρίζεστε μετά. Ναι, ναι, γνωριζόμαστε. Πολύ καλή. Οπότε με λίγα λόγια λοιπόν. Πολύ καλό και του έχω κάνει γεννητή πρόσφατα από ό,τι θα έρθει. Λοιπόν, οπότε δεν μα ενδιαφέρει όμω για το λόγο ότι σήμερα είναι η Αθηνά κοντά μα, παιδιά. Λοιπόν, και συνεχίζω γιατί πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο. Ότι σήμερα είναι η Αθηνά στα Βουδίσα, λοιπόν, 3,5 χρόνια. Οπότε σου δόθηκε ένα βήμα το να προβάλλει τη δουλειά σου προ τα έξω. Μα να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι είχα κάνει πόσε προσπάθειε να ξέρει για να φτάσω μέχρι εδώ. Πε μου λίγο, πόσε προσπάθειε είχε κάνει. Εντάξει, είχα ξαναπάει και πέρσι. Ήταν η δεύτερη φορά λοιπόν. Ναι, είναι η δεύτερη φορά. Ξέρεις πόσες έχουν κάνει, πόσες προσπάθειες. Και δεύτερη και τρίτη και όγδοη και δέκατη. Το ξέρω πάρα πολύ. Περνάμε το τριψήφιο αριθμό. Ξέρω. Τώρα είσαι στη δεύτερη, είσαι από τις τυχερές. Αυτό όμως και θέμα τύχης, αλλά και θέμα όμως ότι. Εντάξει, ήταν και πιο. Ναι, να σου πω κάτι. Όχι, δεν είναι αυτό. Πιστεύω ότι και πέρσι που είχα πάει δεν ήμουν τόσο πολύ. Έτοιμη εντός εισαγωγικών. Ήμουν πιο πολύ μαγκωμένη, ξέρεις. Θεωρώ ότι το μαγαζί που είμαι τώρα μου έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και σε θέμα επικοινωνίας και σε θέμα να είμαι πιο άνετη. Συνεχίζεις ακόμα στο σπίτι. Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία, να σε ρωτήσω. Για πες μου λίγο λοιπόν από τους φοιτητές. Ήταν όλοι πολύ καλοί, θα σου πω. Την πρώτη φορά που πήγα είχα πάρα πολύ άγχος. Λογικό, κλασικά. Καταρχήν μπήκα μέσα, ήμουν χαρούμενη. Είχα ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Δεν φαινόταν καθόλου να κάνω τα μάτια μου. Να το πω έτσι, γιατί από το άγχος. Ξέρεις τι μου αρέσει, πάνω, ξέρεις τι μου αρέσει τώρα σε αυτό που βλέπω. Επειδή σε ξέρω, μου αρέσει τόσο πολύ που το έχεις ζήσει το συγκεκριμένο και φαίνεται ότι το έχεις ζήσει και φαίνεται ότι έχεις αποκομίσει πολύ όμορφα πράγματα και τα δείχνεις προς τα έξω. Και φαντάζομαι ότι μόλις προκληθούν και τα επεισόδια τα οποία έχει συμμετάσχει, ας πούμε, γιατί από ό,τι έμαθα έχει φτάσει, έφτασε σε αρκετά μεγάλο σημείο. Ναι, έφτασε σε ένα challenge. Έτσι. Που θα σου πω σε λιγάκι τι είναι. Έκατσε. Ναι, θα φτάσουμε εκεί. Θα φτάσουμε σε αυτό. Πρωτού φτάσουμε λοιπόν, έτσι για να έχουμε και λίγο γωνία του για του ακροατέ μα, να ενημερώσουμε ότι μα ακούτε στο www.radio1.in, μα στέλνετε τα μηνύματά σα, ό,τι κουστάρετε. Απαραίτητη γονική συνένεση πάντα, μα βρίσκεται, σα ευχαριστώ. Στην επίσημη σελίδα του σταθμού λοιπόν ή στο Facebook ή στο δικό μου λογαριασμό Αγγλικού Χριστόπουλου στα ελληνικά ή στα λατινικά. Προς Θεού δεν βρίζουμε. Είμαστε άνθρωποι πολιτισμένοι. Και σήμερα κοντά μας όπως και κάθε φορά, γιατί αυτό τώρα το λέω και θα πάω σε μουσικό διάλειμμα, έτσι και να τα πω. Όπως και κάθε φορά λοιπόν, το κατάστημα μοναδικό, ο γάμος βάπτιση, το οποίο θα το δείτε εγώ 21, προσέξτε τώρα τι γίνεται εκεί. Διακόσμηση, δώρα, χειροποίητες, δημιουργίες, διοργάνωση, εκδηλώσεων και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, να βλέπω και τον πατέρα σου, ναι, σε εκπληκτικές και προσιτές τιμές. Δεν είναι μόνο Δημήτρη μου από θέμα παντριάς. Δεν είναι μόνο. Γιατί παντρεύομαι, δηλαδή. Δεν είναι αυτό. Να φτιάξει μια πολύ ωραία εκδήλωση. Μπορεί να πάρει κάτι για το σπίτι σου, κάτι πάρα πολύ όμορφο. Πολύ ωραία και πρωτότυπα σχέδια λοιπόν. Θα τα βρει στη Βότση 21. Εδώ πέρα δίπλα μας είναι. Δώρα, χειροποίητα, τα πάντα και διοργάνωση εκδηλώσεων, μια που έθεσε και το θέμα λοιπόν. Και το τηλέφωνο είναι 2613-0222-93. Επαναλαμβάνω, 2613-0222-93. Κατάστημα μοναδικό, γάμος βάπτιση, φίλη μου Δώρα εκεί θα σας περιμένει με αγάπη και με μεράκι για τη δουλειά της. Πάμε σε ένα μουσικό διαλυματάκι. Μουσικό διάλειμμα με Αθηνά Μάλια, live το καλοκαίρι εδώ από το Radio 1. Καλά, εντάξει. Κοίτα εγώ. Στείλε μας. Σημαντική ερμηνεία. Στείλε μας και παραδεχόμαστε σε λίγο με Αθηνά περισσότερη εδώ στο www.radio1.in. Ναι, οκ. Επανέλθαμε.
Επανήλθαμε λοιπόν εδώ ζωντανό στο ράδιο 1-2 είναι. Τελείω. Παιδιά, λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Θα στείλετε μήνυμα, τηλεξεμάτιασμα ή πάρτε μου όσοι γνωρίζετε στο κινητό μου, γιατί εδώ πέρα πέφτουν πράγματα από την κονσόλα. Εγώ μπερδεύω τα λόγια μου. Έχω αργήσει σήμερα. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Βοηθάτε, χανόμαστε. Λοιπόν, ζωντανά λοιπόν στο ράδιο 1.in 3W. Η Αθηνά η Μάλια λοιπόν βρίσκονται κοντά μας. Πάλι το ξανακάναμε, βρίσκεται κοντά μας λοιπόν. Ναι, βρίσκονται. Δεν είναι πειράζει. Σήμερα είναι κάπου. Δεν ξέρω πράγμα να έχουμε. Να σου πω κάτι. Όχι, όχι. Ξέρουμε αν είναι κανένας Ερμής ανάδρομος. Μπορεί να είναι, να με έχει βαρέσει σε γνωστή κεφάλι. Ο συγκεκριμένος τύπος πρέπει να του πηγαίνει και λίγο το γράμμα. Ναι, σωστό. Έτσι όπως τον βλέπω, ας πούμε, εμφανισιακά που τον εμφανίζουν. Δεν ζει και συγχωρεμένη κοτέτσα, θα την πω. Εγώ τι πάω το γράμμα, ζωντανά. Συγγνώμη. Εγώ θα αποχωρήσω. Είναι και κυβερνήτης μου, έτσι. Για μένα μιλάει, παιδιά. Όχι, λοιπόν, κάτσε. Σήμερα, παιδιά, μπορείτε να μας βρίσκετε αν θέλετε, δεν υπάρχει θέμα. Θα δεχόμαστε όλα. Λοιπόν, Αθηνουλά, ακούσαμε μια υπέροχη ανεκτέβρεση του τραγουδιού «Σε χρωστάω ακόμα ένα κλάμα» από την καταπληκτική υπέροχη φωνή της Πεγκυζίνα. Το ξέρεις ότι η Πεγκυζίνα ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που είχε μπει μέσα στην δισκογραφική εταιρεία του Κωστόπουλου. Όχι. Ναι, είδες, λοιπόν. Σε χρωστάω ακόμα ένα κλάμα, ένα υπέροχο τραγούδι, το οποίο το γνωρίσαμε και πάλι μέσα από την πολύ καλή φωνή σου, από την όμορφη ζεστή χρειά της φωνής σου, λοιπόν, και την ζεστή. Και ακούσαμε και ένα live, το οποίο ήταν εδώ, είχε γίνει εδώ, έτσι Κώστα. Το καλοκαίρι, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, λοιπόν. Ποιο ήταν το... της Μποφίλη, είπαμε. Το κοίτα εγώ, λοιπόν. Αγαπάς Μποφίλη, νομίζω, αν θυμάμαι παλιά το χρόνο. Αγαπάω Μποφίλη, ναι, βέβαια, εντάξει, είμαι, αγαπάω γενικά το λαϊκό κομμάτι των τραγουδιών, αλλά Μποφίλη είναι άλλο επίπεδο. Λοιπόν, άλλο επίπεδο. Θα επανέλθουμε λίγο στο θέμα του X-Factor, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι είχε κάνει πέρυσι μια υπέροχη φωτογράφηση. Ναι. Η οποία. Περνάει και από εδώ. Λοιπόν, η οποία. Ήταν και γύρω στο Κωνσταντίνο Δέλτη. Ναι, ναι, ναι. Και ευχαριστώ πάλι και μας πάλι και πάλι. Θα είναι σήμερα και θα είναι και στην μεθεπόμενη εκπομπή καλεσμένο. Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, μια υπέροχη φωτογράφηση. Ναι, ναι. Ήταν τότε που είχε βάλει και αυτά τα δύο τραγούδια. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ήταν τότε. Λοιπόν, και έχει κάνει και ένα καταπληκτικό βίντεο το οποίο, αν θέλετε, υπάρχει στο διαδίκτυο και έχει να κάνει σχέση με την ιταλική μόδα. Και νομίζω το γράφει μέσα Λαμπέλα Βίτα. Κάνεις κάποια επίλυξη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, μέσα ένα κατάστημα, ναι. Έχεις κάνει πράγματα, Αθηνά. Έχω κάνει και θα κάνω και θα κάνω. 23 χρονών, παιδιά. 23 είμαι. 23 ετών, λοιπόν, Αθηνά, παιδιά. Όλη η ζωή μπροστά της και επαγγελματικά και καλλιτεχνικά. Για τα ερωτικά ακόμα τη λένε σε πάρα πολύ μικρή, είναι το πατέρα σου εδώ φάμε ξύλο. Λοιπόν, και είσαι και στο Μόντς. Πες μου λίγο το μαγαζί, τι γίνεται εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μαγαζί, είχα συνεργαστεί και στο παρελθόν με τα παιδιά. Είναι, να σου πω τώρα, το στυλ του μαγαζιού. Παλιότερα ήταν πιο πολύ έντεχνο, τώρα έχει γίνει... έχουν γίνει μικρά μπουζούκια. Περισσότερο ας πούμε στα σημερινά ακούσματα εννοείς. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή δεν θα έρθει να ακούσεις με Μποφίλιο. Δεν θα έρθει να ακούσεις. Δεν θα έρθει να ακούσεις με Μποφίλιο. Άμα το ζητήσεις, ναι, θα το ακούσεις. Αλλά σαν πρόγραμμα δεν υπάρχει. Όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ναι, είναι πιο pop, πιο ελαφρολαϊκό, ξέρεις. Το λέω γιατί να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι εσύ επειδή αγαπάς το τεχνό τραγούδι και αγαπάς και πολύ και το λαϊκό τραγούδι. Το λαϊκό κόντρο αυτό για σένα, έτσι. Ναι, κοίτα, καταρχήν αγαπάω όλο τον λαϊκό τραγούδι πρώτον. Ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά με τον καιρό κατάλαβα ότι τα λαϊκά είναι το. Τα αγαπάω πιο πολύ. Τα αγαπάω πιο πολύ. Ναι, ναι. Τι σου είπε λοιπόν ο Γιώργος Παπαδόπουλος πάνω σε αυτό το κομμάτι όταν άκουσα τη φωνή σου, ποια ήταν τα σχόλια του. Καταρχήν είπα pop κομμάτι. Είπα τη Βανδύ, το πώς υπάρχει η ζωή. Εντάξει, ετοιμάσου λοιπόν να το πεις έτσι. Ένα ερωτηματικό στο τέλος της εκπομπής
Ήταν μουσική που έπαιζε από πάνω και εμεί τραγουδάγαμε. Εξήγησε αυτή ήταν, ήταν τύπου instrumental. Ναι, έπαιζε από πάνω μουσική. Όχι, όχι, δεν είχε όργανα πίσω. Ναι, ναι, playback. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω. Δεν, λοιπόν, αυτό που θα ρωτήσω παιδιά την Αθηνά είναι σημαντικό, γιατί και όσοι ασχολείστε με τη μουσική θα το καταλάβετε. Είναι πολύ σημαντικό η φωνή που θα τραγουδήσει να ακούει, να ακούει καθαρά αυτά που λέει. Ναι, δηλαδή, θα ακούει να τραγουδήσει, να ακούει καθαρά τη φωνή του, ναι, και τη φωνή της. Σε αυτό αυτά, είναι σε αυτά, σε αυτές τις καταστάσεις δεν θα το βρεις αυτό. Όχι. Δεν θα το βρεις. Πού έγιναν τα γυρίσματα? Τα γυρίσματα γίνανε στο παλαιό Φάληρο. Πού ήταν ακριβώς? Ναι, γιατί και εγώ ναι, το λόγο είναι τα μας. Παλαιό Φάληρο, ναι, έγινε εκεί σε ένα χώρο που το φτιάξανε ειδικά για αυτό το λόγο. Να ενημερώσουμε ότι σήμερα ξεκινάει το πρώτο επεισόδιο. Σήμερα, ναι, 10 η ώρα. 27 Τετάρτο, λοιπόν, 10 η ώρα. Στο Sky. Ναι, στο Sky. Okay, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεν γνωρίζω να θες να το δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ σήμερα, ναι, και εγώ θα το δω και βλέπω και θα το κοιτάξω. Φαντάζομαι ότι σε κάποιο επόμενο τρέιλερ, μόλις το δεις, μιλάμε για το Ghost, λοιπόν, για αρχικά θα σου πω, πήγα εκεί, με ρωτήσα κάποια πράγματα για μένα, πόσο χρονών είμαι, ξέρεις τις κλασικές ερωτήσεις, πόσο χρόνια ασχολούμαι με το τραγούδι, με ρωτήσαν τι τραγούδι θα πω. Ξεκινάω, λέω το τραγούδι. Καταρχήν, πριν ξεκινήσω το τραγούδι, είχα το Γιώργο Σαββατόπουλος κυρίως, όπως έχω αναφέρει στα κορίτσια, ότι ναι, είναι κούκλος. Αχούμε ωραία! Είναι πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Πραγματικά. Ελπίζω να μην ακούσει την μια Θοδωρή. Όχι, εντάξει, και να ακούει. Η ομορφιά είναι. Τι να κάνω, δεν θα βάζει αυτό. Εντάξει. Μικρό είναι ο Παπαδόπουλος. Είναι μικρό. Παραπάνω από το σου λέω, δεν ξέρω και πιστεύω. Ναι. Έτσι, 32 δεν πρέπει να είναι. Εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Θα το ξέρω. Μικρή είναι. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, για συνέχιση με τον τέλο πάντων, ξεκινάω, τραγουδάω, τελειώνω. Ξεκίνησε πρώτο ο Γιώργο Παπαδόπουλο και μου λέει, εμένα μου άρεσε, μου λέει από την αρχή, μου λέει πριν ανοίξει το στόμα σου και μιλήσει και τραγουδήσεις. Ναι. Μου λέει, εντάξει, μου άρεσε το φυσικό. Μου άρεσε σαν, ναι, σαν ομορφιά, σαν παρουσία, ξέρεις. Ναι. Και η Τάντα μου είπε το ίδιο, ότι εντάξει, μου λέει, άκουσα, μου λέει, μια καλή φωνή. Ναι. Απλά θα σου πω, το τραγούδι δεν ήταν. Δεν ξεχάσει, Τάντα, ότι ξεκίνησε από το Super Idol. Και την από τη Γεωργία. Πο, καρφί. Και ήταν και ο δικός μας εδώ που είχε έρθει στο στούντιο, ο Πετράκος. Εντάξει, τέλος πάντων, για να δεν έχω πετρά. Συγγνώμη, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν έχω θέμα ότι ο άνθρωπος, η γυναίκα δεν είναι από τη Γεωργία. Εντάξει, ούτως ή άλλως όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Ελές εννοείς πώς ξεκινάνε κάποιοι και πώς καταλήγουν. Και πώς καταλήγουν, μην ξεχνάμε δηλαδή που έχουμε ξεκινήσει. Έτσι, δεν θέλω να ακουστεί αυτό, δεν θέλω να ακουστεί λάθος αυτό που λέω. Ο κάθε άνθρωπος από πού είναι δεν έχει σημασία, αν έχει ταλέντο. Εσύ αναφέρεσαι στο πώς ξεκινάει κάποιος. Ναι, πώς ξεκινάει λοιπόν. Για τα εσύ, τάντα, κοίταξε, πριν πω εγώ, επειδή έβλεπα πού και πού κάποια παιδιά, να σου πω την αλήθεια, δεν μ' άρεσε το υφάκι της. Δηλαδή, είχε ένα υφάκι ότι κοίταγε, ξέρω εγώ, με ένα υφάκι ότι... Τι κάνεις τώρα εσύ, ας πούμε, τραγουδάς, ξέρεις, με ένα υφάκι τέτοιο. Ναι, μα ανοίξεις τώρα, μίλησε για τον Παπαδόπουλο. Ναι, και τρόμαξε, ας πούμε, γιατί φοβήθηκα. Αλλά τελικά, εντάξει, μου είπε ότι... μου λέει, εσύ στα νέα κορίτσια, μου λέει, έχετε, επειδή εγώ πήγα μέσα και έκανα έτσι με τα χέρια μου, μου ήμουν υπερκινητική και αυτά. Εσύ στα νέα κορίτσια μου λέει, το έχετε, μου λέει αυτό με το pop μου, λέει, να κουνάτε τα χέρια μου, λέει, δεν με πειράζει, μου λέει, με αυτό, εγώ μου λέει, άκουσα, μου λέει, κάτι καλό και μου άρεσε, μου λέει, και εμένα. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα, μου λέει, αλλά μου άρεσε. Ο Μαζονάκης. Θα φτάσω και στο Μαζονάκη. Θα το ο Μπάμπης ο Στόχας μου κάνει μία ερώτηση και μου λέει, θέλω να μου τα πεις όλα με παραλογικά στοιχεία. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Κάνει μια ερώτηση και μου λέει, η Αθηνά μου λέει, θα σε... το τραγούδι μου λέει, το είπες καλά, το είπες μια χαρά. Μου λέει, υπάρχει ζωή μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Okay. Θα σου κάνω, μου λέει, μια ερώτηση. Μου λέει, πριν μου το πει αυτό, πιστεύεις ότι το είπες καλά σήμερα το τραγούδι?
Και του λέω, πριν μου πει ότι το είπες καλά, συγγνώμη κιόλας, μπερδεύτηκα. Μου λέει, πιστεύω ότι το είπες καλά, τραγούδι. Του λέω, θα μπορούσα να το πω και καλύτερα. Του λέω εγώ. Γιατί είσαι μικριόφωνο, σαν άνθρωπο. Τι να του πω, το είπα τέλεια ή το είπα χάλια. Αυτό ήθελα να το πω όμως. Μου λέει, εγώ θα σου πω όχι για την απάντηση που μου έδωσες. Μάλιστα. Και του λέω, εντάξει, το δέχομαι, okay. Και μου λέει μετά ο Παπαδόπουλος ότι θέλει να σου πει, μου λέει, ότι πρώτα πρέπει να βάζουμε, να πιστεύουμε εμείς στον εαυτό μας και να είμαστε εμείς σίγουροι. Όπως και να το έχουμε πει, μου λέει, ό,τι και να πιστεύουμε εμείς για το κομμάτι που λέμε, πρέπει να πιστεύουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Και μετά να κρίνουμε. Εκεί ήθελα να καταλήξω, μου λέει, ο Στόκας, μου λέει, εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω το τραγούδι, μου λέει, μια χαρά το είπες. Δεν είπες κάτι άσχημο, μου λέει, στο τραγούδι, απλά μου λέει, πρέπει, μου λέει, να βάζουμε, μου λέει, τον εαυτό μας πάνω απ' όλα και να πιστεύουμε σε αυτόν. Αυτό. Ναι. Μου λέει ναι ο Παπαδόπουλος, μου λέει ναι η Τάντα, ο Στόκας μου είπε όχι για αυτόν τον λόγο. Θα πάμε και είμαι πιστός, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν πειράζει, εννοείται. Ναι. Και περιμένουμε τώρα το Γιώργο Μαδονάκη. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, επηρεασμένος ο Μαζονάκης από το Τσόκα, μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει, με έχεις μπερδέψει, του λέω, θέλετε να σας πω κάτι άλλο. Μου λέει, όχι, μου λέει, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο, είμαι καλυμμένος μου από αυτό. Να ρωτήσουμε ότι ο Μαζονάκης έχει ξεκινήσει από την Πάτρα. Ναι, ναι, ναι. Συγκεκριμένα από τα Αστέρια και μετά πήγε στην Παριζιάνα. Δεν ξεχνίζουμε. Μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει, θα σου πω όχι. Του λέω, γιατί. Αλήθεια, μιλάω πραγματικά. Του λέω, μου λέει, θα σου πω όχι. Συγγνώμη, σε διαφορετώ και θα συνεχίσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί σήμερα δεν είναι συνηθισμένη εκπομπή. Επαναλαμβάνω και πάλι, επειδή είμαστε πολύ φίλοι με την Αθηνά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, λες και. Λες και είμαστε για καφέ και. Ένα καφέ, ναι, και τα λέμε. Λοιπόν, οπότε συγχωρέστε μας σήμερα έτσι για αυτό. Α, μας φύγει καμιά βλακιούλα, ναι, έτσι. Ναι. Συγχωρέστε μας λοιπόν, γιατί είμαστε πάρα πολύ φίλοι και η φιλία δεν κρύβεται. Ναι. Καταλάβατε, όπως και το ταλέντο δεν κρύβεται και πανεχόμαστε το Γιώργο το Μαζονάκη. Γιατί. Και μου λέει. Μισό, γιατί μπερδεύτηκα. Πού είχα μείνει. Είχε κάνει στο Μαζονάκη που του λέει όχι και το είπε. Ναι, του λέω γιατί και μου λέει. Εντάξει, μου λέει το τραγούδι, μου λέει το είπε καλά, μου λέει. Θα σου πω ναι, αλλά μου λέει θέλω να έρθει σε. Και του λέει ο Παπαδόπουλος, του λέει γιατί είναι Γιώργο, του λέει να πει όχι στην κοπέλα. Και ήταν το ίδιο. Εδώ λέει έχουμε περάσει άλλες και άλλες φορές, δεν θα περάσουμε την κοπέλα. Έχει έρθει ο Παπαδόπουλος ποτέ εδώ πέρα στην Πάτρα. Τι ξέρω. Πρέπει να έχει έρθει. Πάντα στην έντευξη στο γενικό έχουμε κάνει στο ραδιόλιο. Α, πολύ ωραία. Ανοιχτή πρόσκληση λοιπόν για τον Παπαδόπουλο. Αγαπάμε Γιώργο Παπαδόπουλο. Πάτρα να έρθει και συνεχίζουμε λοιπόν. Ναι, αυτό και του λέει γιατί είναι Γιώργο, του λέει να μην περάσουμε την κοπέλα. Έχουμε περάσει άλλες και άλλες φορές. Είναι μια όμορφη παρουσία, μια καλή φωνή. Ναι. Τέλος πάντων μου λέει θα σου πω ναι, αλλά θέλω μου λέει την επόμενη φορά να έρθεις με κάτι άλλο πιο δυνατό. Μήπως έκανες η κρίση με τη φίλη που δεν σπίναν παντή, επειδή έτσι είναι πολύ φίλη για αυτό το όνομα. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Και λέει, τέλος πάντων τελειώνω και λέω, δηλαδή τώρα πέρασα. Ωραία. Και μου λέει ναι. Πάμε σε δεύτερο διάγωμα, έτσι πως τα λες. Για συνέχισε. Τέλος πάντων πάει αυτό, περάσαμε. Πέρασε. Η ταινία λοιπόν φτάνει στο Cherry Challenge. Ναι, 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 περάσαμε. Όχι, ψέματα, φτάνει στο Bootcamp. Περάσαμε, πάμε στα Bootcamp, όπου είχαν περάσει 140 άτομα, 120 άτομα, συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί μαζευόμασταν, να το πω λίγο συνοπτικά, μαζευόμασταν αναεξάδες, ξεχωριστά τα group. Οι κατηγορίες. Ναι, 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 κατηγορίες. Και έβλεπα ότι κόβανε πάρα πολύ καλές φωνές. Και δεν το περίμενα αυτό. Δηλαδή, εγώ άκουγα. Καταρχήν ήταν ένα καπέλα με ένα μικρόφωνο, απλά τίποτα άλλο. Όχι και δύσκολο. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και έβλεπα ότι κόβανε πάρα πολύ καλές φωνές και. Αγχώθηκες. Δεν αγχώθηκα. Έλεγα τώρα τι θα γίνει, δηλαδή, τι θα περάσω. Με γνώμονα τη δική σου άποψη. Άποψη. Ναι. Θεωρούσες ότι είχαν αδικηθεί. Ναι, 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 ναι. Κόψανε πολλά παιδιά με πολύ καλές φωνές. Τα καλύτερα σας έχω, βάλει αυτή τη στιγμή μέσα στο X Factor και σας λέω τι γίνεται. Συνεχίζουμε. Φτάνει η δική μου σειρά. Είχα άγχος, μπορώ να πω. Λοιπόν. Φτάνει η δική μου σειρά. Η δική μου εξάδα, συγγνώμη. Mm-hmm. Μπαίνουμε, κάτι μας λέει εκεί ο κύριος που ήταν ο floor manager. Ο Φλωρίτες. Μας λέει όχι, λέει θα είναι, λέει, μια άλλη εξάδα, μας κατεβάζει,
περνάει η εξάδα, αυτό θα είμαστε εμείς. Πόση ώρα, τέλος πάντων, πόση ώρα διήρκησε, διήρκησε αυτό. Έβαλε από 2 λεπτά το κάθε παιδί της εξάδας. Ναι, από 2 λεπτά το κάθε παιδί της εξάδας, ναι. Ξεκίνησες, μπήκες στα bootcamp, έτσι. Ναι. Πότε έφυγες, αυτό ρωτάω. Τι ώρα εννοείς? Ναι, ναι. Αργά, το βράδυ. Όχι, ναι. Πες ότι ξεκινήσαμε 11 η ώρα το πρωί της Πέμπτης. Ναι. Και τελειώσαμε Παρασκευή 7 η ώρα το πρωί. Α, σύντομα δηλαδή, έτσι. Συνοπτική τελευταία. Για συνεχίσεις. Τόσο σύντομα. Τέλος πάντων, έφτανε η δική μου εξάδα, για να τα πω λίγο γρήγορα. Και περνάω, λέει ο Μαζονάκης, καταρχήν δεν μας λένε τίποτα, απλά σου λένε εσύ και εσύ κάνεις ένα βήμα μπροστά, εσύ περνάς, ας πούμε, εσύ και εσύ δεν περνάς. Ναι. Λοιπόν, φωνάζει την κοπέλα που, που είναι δίπλα μου και το όνομά μου. Ναι. Λέει, ας πούμε, η Κωνσταντίνα και η Αθηνά να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Εσείς, λέει, δύο έχετε περάσει μόνη φάση, οι υπόλοιποι ευχαριστούμε πολύ. Παθαίνω ένα σοκ. Τσιρίζω εκεί, φωνάζω. Το άξιζες, το άξιζες. Είπα καταρχήν το με τα μάτια κλειστά. Α, είπα... Είπα με τα μάτια κλειστά, ναι, ναι. Είπα ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Όχι, Γιωτανέγκα. Γιωτανέγκα, ναι, παιδιά, αυτό συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είμαι πολύ έντεχνο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για συνέχιση. Όλα καλά. Περάσαμε και από εκεί. Ναι. Και μετά από αυτό το Touch Challenge. Μάλιστα. Λοιπόν... Πόσα άτομα, συνολικά, πόσα άτομα... 40. 40 άτομα. 40 άτομα. Μάλιστα. Πέρα. Εσένα σε διαλέξανε ανάμεσα σε πόσα άτομα. 10 καθηγητές. Ο κάθε κριτής έπρεπε να πάρει 10 άτομα. 10 άτομα. Ναι. Οπότε ήταν μεγάλος ο αριθμός. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε ήμασταν πάρα πολλά άτομα, γενικά. Από Πάτρα και άλλα παιδιά. Από Πάτρα ήταν άλλη μια κοπέλα, δεν την ξέρω. Δεν πεις ονόματα, ήταν άτομα από Πάτρα. Ναι, άλλη μια κοπέλα. Ναι. Και άλλος ένας τραγουδιστής. Και ένας τραγουδιστής. Ναι. Εδώ, γνωστός στην Πάτρα. Γνωστός. Γνωστός, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Αφήσουμε και λίγο ίδρυκα, μην σας τα πούμε και λίγο ματσαχώρα. Λοιπόν, τι, έχουμε διευκρινίσεις, πες το, έχουμε διευκρινίσεις. Τόση ώρα μιλάς, τώρα μου λες, μου το πας σιγά. Λοιπόν, θέλω να κρατηθείς, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας λες πραγματικά. Αυτό το τραγούδι θα μας πει, με τα μάτια κλειστά. Με τα μάτια κλειστά λοιπόν. Όποιο γουστάει. Τώρα από να τα έχεις ανοιχτά εδώ στο στήριο, δεν μας πειράζει. Κώστα, όποιο γουστάει θα μας πει. Λοιπόν, πάμε, συγγνώμη σε διακόπτουμε, γιατί για άλλη μια φορά πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις. Καλά, ποιο ρόλο θα διακόψει εσύ, πέσει όλο πώ είναι. Να ακούσουμε λοιπόν την ενημέρωση των καταναλωτών μας και επανερχόμαστε σε λίγο με τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας λέει η σημερινή μας καλεσμένη και φίλη μου, πραγματικά φίλη μου, Αθηνά Μάλια. Πάμε. Επανήλθαμε λοιπόν, σας λείψαμε. Σας λείψαμε. Λοιπόν, δημόσασταν τι λέμε off microphone και off camera λοιπόν. Είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δώσε ένα φιλί για το σύμβαζο μας γιατί μας παρακολουθεί. Αυτά είναι από Αθηνά Μάλια λοιπόν. Και μιλάμε, έχουμε μπει τώρα στα απόκριφα του X Factor. Ναι. Λοιπόν, να το κλείσουμε λίγο αυτό το κομμάτι. Ναι. Για να πούμε τώρα και τα επόμενα. Γιατί το X Factor θα σε δούμε. Ναι, ναι, ναι. Θα σε απολαύσουμε. Ξεκινάμε. Ναι, λοιπόν. Να με βλέπετε. Λοιπόν, θα σε απολαύσουμε. Και ευχόμαστε λοιπόν, γιατί ούτως ή άλλως η πορεία η καλλιτεχνική είναι μπροστά σου διάπλατη. Καλά, εννοείται, τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Για όλο το Θεό. Θα συνεχίσω και θα πηγαίνω και όσο θέλω. Ναι, και δεν είναι μόνο και το θέμα του X Factor. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται, δουλεύει πάνω σε αυτή τη δουλειά, ψήνεσαι με λίγα λόγια. Εννοείται. Μαθαίνω και κάθε χρόνο θα είσαι και καλύτερη. Λοιπόν, και έχουμε μείνει, θυμίσαι μου, έχουμε μείνει Μαζονάκη. Ναι, είπε τέλος πάντων τα ονόματά μας, περνάμε στην επόμενη φάση. Καταχαρήκαμε και αυτά. Ωραία. Και μετά έπρεπε να μείνουμε για να μας πούνε σε ποιο coach θα πάμε. Ναι. Εκεί πηγαίνανε. Όχι, πηγαίνεις ανάλογα την ηλικία. Α, okay. Και ανάλογα το είδος του τραγουδιού. Ναι. Πήγε, ας πούμε, τα γκρουπάκια πηγαίνανε με το Στόκα. Εγώ πήγα με τον Γιώργο Παπαδόπουλο λόγω της ηλικίας μου. Γιατί πήρα τα κορίτσια από 16 έως 24. Πες ένα ζωνάκι, στη ηλικία πήρα. Από 24 και πάνω. Και η Τάντα. Η Τάντα πήρε τα αγόρια από 24 και πάνω, τώρα θα σε γελάσω από ποιας ηλικίας. Έχω στόχο στα γκρουπάκια και από εδώ που σου είπα εμείς, εμάς. Ωραία.
Καταχάρηκα. Όλο αυτό το καιρό έχεις μείνει Αθήνα, φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Όλο αυτό το καιρό ναι. Αθήνα. Με το Μανέση τι είχες κάνει, είχες... Κοίταξε να δεις, επειδή ήταν μεσοβόμαδα, εκείνες τις μέρες, ήμουν εντάξει σε αυτό. Ένα Παρασκευοσάββατο δεν δούλεψα, τώρα δηλαδή, το τελευταίο αυτό, λόγω του έπρεπε να γίνουν τα γυρίσματα για το Challenge. Έχεις όλη την Δημήτρη. Ναι. Εννοείται, μου έλειψε καταρχήν η δουλειά μου. Πες μου λιγάκι λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξεκίνησες πρώτη. Έτσι, ναι. Αυτό θεωρείς ότι ήταν μία για σένα. Να σου πω και το αστείο ποιο είναι. Είχα μαζευτεί όλες και λέω, κορίτσια, όποια είναι πρώτη, μην έχει άγχος. Ήσουν εσύ. Μην έχει άγχος, καλή επιτυχία σε όλες και όλα καλά τα πάνε, μωρέ, εντάξει. Ναι. Και έρχεται ένας υπεύθυνος ως πάντων εκεί και λέει, ποια είναι η Θηναμάλια. Εγώ, τι έκανα. Μου λέει, είσαι πρώτη. Λέω, γιατί. Πάει για πρώτη. Μου κοπήκανε τα πόδια, αγχώθηκα πολύ. Αγχώθηκα, εντάξει. Και ένας άνθρωπος που δεν έχει, όπως εγώ, ας πούμε, που δεν έχει τόσο πείρα, να σου το πω έτσι. Ναι, ακριβώς. Αγχώθηκα, εντάξει. Εντάξει, εδώ. Πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, άσχετα τώρα από παιδιά τα οποία ξεκινάνε την καριέρα τους μέσα από τα reality show, τα οποία εγώ δεν τα κατακρίνω καθόλου, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα βήμα για ένα νέο άνθρωπο να ξεκινήσει κάτι πιο επαγγελματικά και να δείξει αυτά που θέλει στον κόσμο. Εδώ και μεγάλοι καλλιτέχνες, πρωτού βγουν στη σκηνή, καλλιτέχνες που έχουν τεράστια πορεία πίσω τους, κόβονται τα πόδια. Λέω, το έχω πει και θα το ξαναπώ. Ο Πασχαλής ο Τερζής, που είχα την τιμή να τον γνωρίσω, είχα ακούσει ότι ο άνθρωπος έβγαινε πάνω στη σκηνή και για τα πρώτα 5 λεπτά του κοβόντουσαν τα πόδια. Λοιπόν, οπότε είναι λογικό. Έτσι. Και πόσο μάλλον εγώ που είχα ακόμα, και... δεν ήμουν τόσο ψημένη, ναι, πάνω σε αυτό, έτσι. Ναι, εγώ αυτό θέλω να πω, ότι είναι λογικό για το λόγο ότι δεν είναι εύκολο, και τώρα απευθύνομαι στους ακροατές μας, ότι δεν είναι εύκολο. Ναι, μην το βλέπουμε τόσο, ακριβώς. Ο οποίος βρίσκεται μπροστά από τόσο κόσμο. Από κάμερες, από ανθρώπους της μουσικής κοινής καταξιωμένους. Και να περιμένει να διαγωνιστεί και να δεχτεί κριτική, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε τα παιδιά τα οποία λαμβάνουν μέρος σε τέτοια σοου, τα στηρίζουμε. Ακριβώς. Γιατί περνάνε ένα λούκι, δύσκολο. Και όσο και να λέμε ότι δεν υπάρχει άγχος και να το αποβάλουμε, γιατί δεν γίνεται, πάντα υπάρχει και θα υπάρχει. Πάμε, το άγχος είναι παράγωγο του ήθους. Όταν έχεις άγχος, πάνε πει ότι έχεις ήθος. Σέβεσαι τον εαυτό σου. Σωστό. Σέβεσαι τον εαυτό σου. Τους άλλους και. Και προσπαθείς με τον καλύτερο τρόπο να τα απεξέλθεις. Στο οτιδήποτε, σε αυτό που ζητάει η δουλειά σου. Τι είπα τώρα. Τι είπα. Αυτό μπορούμε να το γράψουμε κάπου. Είναι γραμμένο, να θες να το παραλάβουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε όλα. Να τα ξαναπώ λίγο έτσι, λίγο γρήγορα. Πάω πρώτη λοιπόν, είχα άγχος, οκ. Είπα να τραγούδι της Θεοδωρίδου, το Άστα όλα και έλα. Κομματάρες λες, έτσι, συνέχισε. Ήταν ένα τραγούδι που το ήθελα, που το είχα επιλέξει να το πω και το ήθελα και χάρηκα κιόλας πολύ που μου το επιλέξαν να το πω. Okay. Καταρχήν είχαμε κάνει και, να πω ότι είχαμε κάνει και πριν μια πρόβα. Αυτό ήθελα να σου πω, είχε γίνει πρόβα. Είχαμε κάνει πρόβα, είχαμε κάνει πολύ πιο πριν πρόβα, γιατί είχαμε να βρούμε τον τόνο με ανθρώπους άλλους. Με καθηγήτρια φωνητικής. Με καθηγήτρια φωνητικής για να μας δει τον τόνο. Γιατί π.χ. κάθε κοπέλα μπορεί να μην ξέρει τον τόνο της και να μην της έβγαινε, έτσι. Κάναμε και μια πρόβα με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Μας είπε κάποια πράγματα πάνω στο σκηνή, τι να κάνουμε, πώς να στηθούμε. Ανέβηκα πάνω, το είπα. Δεν το είπα αρκετά καλά όσο το ήθελα. Είχα άγχος. Αγχώθηκα πάρα πολύ. Φάνηκε δηλαδή αυτό. Έφτασε λοιπόν η στιγμή που με κρίνανε οι κριτές, μου είπαν ότι δεν το είπα καλά, τους είπα ότι το γνωρίζω και το κατάλαβα, γιατί είχα πάρα πολύ άγχος. Μου είπαν ότι στις προηγούμενες εκείνες, ας πούμε, ήμουν πολύ καλύτερη. Ναι. Παρ' όλα αυτά μου είπαν ότι θα σου δώσουμε μια καρέκλα. Και έτσι πήρα την πρώτη καρέκλα των Cheer Challenge. Πόσες ήταν και εμένες ακόμα? 4 καρέκλες ήταν. Έκατσα στη μία και ήταν άλλες 3. Ωραία. Πόση ώρα έκατσες στην καρέκλα? Έκατσα αρκετή ώρα. Είχες πιστέψει, ας πούμε. Καταρχήν θα σου πω κάτι. Πίστεψε ο Γιάννης Παπαδόπουλος σε μένα πολύ. Ναι.
και μου το είχε πει. Mm-hmm. Και όταν έκατσα, με κοίταξε, μου κλείσε το μάτι, μου είπε ότι είμαι μαζί σου, ρε παιδί μου. Σωρά μου λέει ότι είμαι μαζί σου. Και έτσι είμαι, και εγώ έτσι καθησυχάστηκα. Βγαίνει η δεύτερη κοπέλα μετά από μένα, δεν την περάσανε. Βγαίνει η τρίτη, πέρασε. Η τέταρτη κάθισε το ίδιο, γέμισαν τέλος πάντων οι καρέκλες. Mm-hmm. Και μετά άρχισε λίγο το όλο αυτό ψυχοφθόρο, το οποίο είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο αυτό. Να ομολογήσω, γιατί ξέρεις, οκ, okay, κάθεσαι και λες ανά πάση στιγμή, εντάξει, τώρα θα σκοτώ. Εγώ, ας πούμε, επειδή ήξερα κιόλα ότι δεν ήμουν καλή, ναι. με το που γέμισαν οι καρέκλες και ήρθε ναι. η άλλη κοπέλα, λέω την πρώτη φορά, λέω εντάξει, τώρα θα πούνε το όνομά σου και θα σηκωθεί. Όχι ότι δεν ήσουν καλή. Όχι ότι δεν ήμουν καλή, αλλά ήξερα ότι δεν τα είχα πάει καλά. Θεωρείς ότι αν δεν τύχαινε να βγει στην πρώτη σειρά. Αυτό ακριβώ το σου έλεγα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν έβγαινα πρώτη και έβγαινα, ας πούμε, τρίτη, τέταρτη, mm-hmm. θα είχα δει κιόλα πώ θα είναι έτσι τα πράγματα. Ακριβώ. Θα είχα το άγχο, αλλά δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει όμω. Ναι. Δεν το ξέρει. Ναι. Με το δικό σου σκεπτικό πιστεύω ότι μπορεί να βγει κάποια πράγματα. Μπορεί όμω όλο αυτό να βγαίνει και σε καλό. Ναι, ναι, εννοείται. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Όλα για κάποιο λόγο. Οπότε με λίγα λόγια. Αθηνά Μάλια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να τη βλέπουμε στο τηλεοπτικό σταθμό του Sky μέσα από το Talent Show X Factor. Μια αξιόλογη πορεία ως ώρας και ευχόμαστε να συνεχίσει όλο ναι, αυτό. Τίποτα δεν σταματάει, τους το είπα κιόλας και τώρα όλα ξεκινάνε. Οκ, okay, λοιπόν, ασχοληθήκαμε πολύ με το X Factor, πραγματικά. Όλοι υπομπήκαν και το X Factor. Λοιπόν, πάμε, με ενημερώνει ο Κώστας ο Χάρλας. Μήπως θέλει να μας τραγουδήσει κάτι. Ναι, θα μας τραγουδήσει. Απλά θέλω να ρωτήσω την Αθηνά. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά, από το X-Factor, από όλη αυτή την όμορφη εμπειρία η οποία αποκόμισες αρκετά στοιχεία. Ναι. Από εδώ και πέρα, τι κάνουμε. Από εδώ και πέρα, συνεχίζουμε κανονικότητα. Ναι. την πορεία μου στο τραγούδι. Uh-huh. Είμαι στο μαγαζί, στο Fabric by Mojo, όπως είπα και πριν, στην okay. θέση του. Από ό,τι ξέρω θα είμαστε για ακόμα άλλον ένα μήνα ναι. εκεί στο μαγαζί, για όσο πάει βέβαια, εντάξει δεν πάει πολύ το καλοκαίρι, δεν τραβάει τόσο πολύ. Υπάρχουν και, καλές προτάσεις. Εννοείται, αυτό ήθελα να πω τώρα. Ήδη μου έχουν κάνει αρκετές προτάσεις για το καλοκαίρι. ναι, ναι. Και ετοιμάζομαι για ένα πολύ καλό summer. Θεωρείς ότι θα σε βοηθήσει όλο αυτό που έγινε. Ήδη με έχει βοηθήσει. Ήδη σε έχει βοηθήσει. Ήδη με έχει βοηθήσει. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, θα πω κάτι το οποίο μην με ρωτήσεις από που το έμαθα. Έτσι, λογικό, θα το θα σου πω μετά. Λοιπόν, να ενημερώσω παιδιά λοιπόν ότι ο Ρούσο Παπαδόπουλος έχει κάνει ανοιχτή πρόταση στην Αθηνά Μάλια για μελλοντική συνεργασία. Και ελπιστούμε λοιπόν να γίνει αυτό πολύ γρήγορα, γιατί αυτό θα γίνει. Να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Σήμερα έχουμε 27 Τετάρτου λοιπόν, η ώρα είναι. Πες μου λίγο την ώρα γιατί δεν έχω βγάλει. Η ώρα είναι 8 ακριβώς. Να θυμάστε τα λόγια μου ότι η Αθηνά η Μάλια στο άμεσο μέλλον θα συνεργαστεί επαγγελματικά με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, γιατί υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση και πρόταση που έγινε στο πρόσωπό της και θα είμαστε πολύ ευτυχείς και πολύ χαρούμενοι να το δούμε αυτό να γίνεται πραγματικότητα. Μπράβο! Μπράβο, συγχαρητήρια! Λοιπόν, μιλήσαμε για το Notch, μιλήσαμε για το X, έτσι. Καταρχήν σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κλείσω. Εγώ. Δεν κλείνουμε. Εγώ να κλείσω, να πω κάτι να μου το μπορώ. Ναι, αλλά δεν κλείνω ακόμα την εκπομπή. Τι ωραία, Άγγελε. Αφού είμαι ότι θε να κλείσει. Όχι, παιδί, δεν κλείνω ακόμα την εκπομπή. Πε αυτό που θε να κλείσει, θα ξανανοίξω εγώ μετά. Εγώ ήθελα να πω. Ένα ευχαριστώ. Όχι, τώρα μου το έκοψε. Με συγχωρεί. Να σου φέρω μια μπαμπούρκα. Να συνέχιζε. Άρα, εντάξει, πρέπει να θέλω να σε ευχαριστήσω καταρχήν. Θα το έλεγα και μετά, αλλά το ξαναπώ. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσε απόψε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ωραία. Εμείς ευχαριστούμε που δέχτηκε την πρόσκληση. Και τους δύο εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον Κώστα το Χάρη. Εννοείται. Ένα άλλο μια φίρμα, Κώστα. Και εδώ είμαστε. Και θα πάμε ξανά. Αυτό είναι βέβαια. Δεν έχει κλείσει η εκπομπή, βέβαια. Δεν έχουμε κλείσει ακόμα. Δεν έχει. Απλά ήθελα να το πει η Αθηνά. Και απλά ήθελα να φτιάξω πάλι αυτό, γιατί πέρασε πάρα πολύ καλά. Ως γνωστό, εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή, να σου καταλάβει, υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε,
βλέπεις ότι δεν είμαστε καλά. Δεν είναι. Εντάξει, αυτό είναι τελειώσεις το μήνα. Κατάλαβες. Δηλαδή, ο πατέρας, ας πούμε, τόση ώρα που καθόμαστε και μιλάμε, μου έχει κάνει ολόκληρη την παντομήμα. Αλλά δεν μιλάω, δεν μιλάω, ξέρω. Λοιπόν, θέλουμε τραγούδι, θέλουμε τραγούδι. Θέλουμε τραγούδι, πραγματικά. Έτοιμοι είμαστε. Εν τω μεταξύ, ακούσαμε τις δύο άλλες εκτελέσεις. Το ένα από τον οποίο είχε πει εδώ πέρα στο στούντιο του Ράδιο 1. Εν τω μεταξύ, να ενημερώσω ότι όταν έγραψα το στάδιο στο Facebook ότι θα είσαι σήμερα εδώ και αυτά, πολλοί κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά. Και κόσμος ο οποίος σε είχε γνωρίσει και την πρώτη φορά μέσα από το Ράδιο 1 και τους άρεσε πάρα πολύ που θα ήσουν και σήμερα πάλι εδώ κοντά μας. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε βλέπετε ότι όλα σας τα κάνουμε τα χατήρια. Βλέπετε ότι έχουμε μια πολύ προσεγμένη εκπομπή. Έτσι, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά έχετε πάρει είδηση. Και πάμε σε τραγούδι. Τι να μας πεις? Θα πω τη Τάνια Καρά, το Γι' αυτό σταμάτησέ με, το έχει γράψει ο Στάνη. Το έχει γράψει ο Στάνη, λοιπόν. Οπότε είσαι έτοιμη, ναι. Θα σε απολαύσουμε. Ξέρεις εσύ, Κώστα. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Γράφεις, ξέρεις. Έτοιμοι είμαστε, έτοιμοι. Να κάνεις εσύ. Πάμε, λοιπόν. Κι αν μετράω κομμάτια, είσαι θεία τους μόνο. Κι αν παγώνω το χρόνο, δεν κολλάνε, δεν ταιριάζουν πια. Ιστορία γραμμένη στα δικά σου τα χέρια, που με κόβουν μαχαίρια, δε με σκέφτεσαι. Γι' αυτό σταματήσε με πριν να μπω μέσα στα μαξί μου και φύγω. Γι' αυτό σταματήσε με, έχω πιει κι είναι επικίνδυνη στροφή. Γι' αυτό σταματήσε με πριν να πω ότι σε σένα δεν ανήκω. Θέλω μόνο να θυμάσαι, ήσουν όλη μου η ζωή. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Αφιερωμένο στον Παναγιώτο Στόχο, επειδή δεν του αρέσαμε από την αρχή. Αφιερωμένο, λοιπόν. Τάνια Καρά, να ενημερώσουμε ότι Τάνια Καρά φέτος είναι στην Πάτρα. Λοιπόν, όσοι ώρα σε παρατηρούσα που τραγουδούσες, δεν ξέρω τώρα αυτό να το πάρεις κομπλιμέντο ή όχι, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Τάνια Καρά. Μ' αρέσει και η φωνή της, μου αρέσει και το πρόσωπό της. Φέρνεις λίγο. Λες. Λίγο. Μήπως επειδή έχουμε τα ίδια μάτια. Δεν ξέρω. Λίγο. Όμως αυτή φέρνω, επειδή μου είναι εντάξει απλά. Λίγο ψηλή, μεγαθυρνή. Λοιπόν, παιδιά, θα ανεβάσω φωτογραφία κατά ούτω ή άλλω την ξέρετε την Αθηνά τη Μάλια. Θα ανεβάσω φωτογραφία έτσι που θα την επεξεργαστούμε. Πάρα πολύ ωραία και θα δεις τι θα γίνει. Το σύστριγκλο! Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Και θέλω κι άλλο ένα τραγουδάκι. Κι άλλο. Θέλω άλλο ένα, τώρα που θέλεις εσύ, γιατί δεν τις μαζέστανες. Θα πω αυτό που είπα πάνω στην Αθήνα. Ναι. Στο Λαγκέλα. Τι σημαίνει στο Θεοδωρίδου. Να είσαι στο Θεοδωρίδου. Λοιπόν, θα πω ένα ρεφρενάκι. Ό,τι γουστάρεις θα πεις. Ό,τι θέλεις. Στα όλα και όλα τη ζητάω, μακριά σου δύσκολα περνάω, όσο σε θυμάμαι με ξεχνάω, όνειρο εδώ. Στα όλα και όλα μεγαλώνω, ό,τι μας χωρίζει στο χρεώνω, ένας κοκοσά μου ήταν μόνο, το δες για βουνό. Δε σηκώνω άλλο τόσο πόνο, έλα σ' αγαπώ. Μπράβο! Παιδιά, πόσο μ' αρέσει, πραγματικά, μ' αρέσει όταν βλέπω άτομα τα οποία ξεκινήσουν από ταλέντο. Καταρχήν να σε ενημερώσω, αν και στο έχουν πει, φορά το γυαλί σε παρακαλώ και το φορά και εγώ. Τι να το φορέσω, ρε. Να τη δούμε κάπου. Έχεις μια πολύ σωστή τονικότητα. Έχεις μια πολύ σωστή άρθρωση. Ένα μήνυμα κεφαλικό στον πατέρα σου. Έχεις μια πολύ σωστή άρθρωση. Έτσι, έχεις μια πολύ καθαρή φωνή. Η δικιά μου ταπεινή άποψη. Και, και θεωρώ λοιπόν ότι άδικα σταμάτησες σε αυτό το σημείο. Αλλά όπως είπαμε. Συμφωνώ, σου είπαμε. Δεν μου λε, δεν έχετε ένα γιο σας.
Ένα τραγούδι. Ένα, δεν έχετε δυο σας. Ναι, βρίσκεις έξω από την ευθυγρία σας τώρα. Τι, ένα τραγούδι. Να το έχετε και δυο σας, να το πείτε μαζί. Να πούμε τραγούδι αυτή τη στιγμή σε δύο ώρες. Δουέτο. Συγγνώμη, καθίστε μισό λεπτό για να το επεξεργαστώ. Αφού είναι τίποτα από μέσα, να σε κεράσω. Μα ζήτησε να πούμε τραγούδι και να δει πώ θα τη γίνεται. Εντάξει, παιδιά, τραγουδάω, είναι λογικό, το ξέρετε. Έτσι, δεν μπορεί να το ακούσει. Δεν μπορεί να το ακούσει. Δεν μπορεί να το ακούσει. Δεν θα σα το κάνω το χατήρι. Όποιο θέλει μπορεί να ακούσει σε YouTube να ακούσει τα τραγούδια μου. Γιατί σήμερα δεν έχουμε την Αθηνά κοντά μα. Και δεν χωράνε άλλα. Σε στείλα. Σιγά μα. Άμα λέγαμε ένα. Θα γινόταν λοιπόν. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι ρόζο. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή όμω εγώ δεν έχω. Φάνηκε κάτι στο μυαλό μου. Αχ, μίλασε μέχρι να βρω εγώ κάτι. Έχω βρει εγώ πάρα πολλά. Άκου, λοιπόν. Άκου τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό κομματάκι. Και εμεί θα επανέλθουμε με ένα ντουέτο. Ναι. Εγώ και ο Άγγελος. Που θα το σκεφτούμε αμέσως τώρα. Ναι, εγώ. Πάμε σε ένα μουσικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε σε λίγο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα γίνει. Μείνετε να τα ακούσετε. Πάμε. Να είμαστε πάλι εδώ. Να ακούσουμε λοιπόν και το τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδη. Πάλι από τη δική σου τη φωνή, το φεγγάρι μου είναι υπέροχο τραγούδι, το οποίο πραγματικά μας ταξίδεψε. Γι' αυτό συζητάγαμε από τόση ώρα να ενημερώσουμε τα παιδιά και τον κόσμο μας ακούει. Και τα παιδιά μας ακούνε και όπως γουστάρει μας ακούει, ότι το συγκεκριμένο κομμάτι, αν δεν το είχαμε γνωρίσει από τη φωνή της Αντάσης Θεοδωρίδου, θα μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι είναι της Αθηνάς Μάνα. Μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτές οι δύο επανεκτελέσεις που έχεις κάνει. Πραγματικά ταιριάζαν πολύ στη φωνή σου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και να ξέρεις ότι τα cover, τα γενικά το cover λοιπόν, βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, το ξέρω. Αποκτάς εμπειρία, αποκτάς πολύ εμπειρία στην διακή. Γίνεσαι αναγνωρίσιμη γενικότερα. Βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, να ενημερώσουμε λοιπόν για ακόμα μια φορά το κατάστημα μοναδικό Αθηνά μου. Βρίσκεται πάλι κοντά μας. Το ξέρεις, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, πες μου λιγάκι, πού είναι. Λοιπόν, είναι στη Βότση 21. Μάλιστα. Και τι θα βρούμε εκεί, βρε Αθηνά. Θα βρούμε δώρα, διακόσμηση, διοργάνωση εκδηλώσεων, διοργάνωση δημιουργίας και... Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ώστε να μας δίνει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής του κάθε ατόμου και όχι μόνο Βότση 21. Λοιπόν, όπως μας είπε και η φίλη μου Αθηνά, που είναι αγαπημένη. 2-6-13-0-2-22-93 σε πολύ κοστικές τιμές, κατάστημα μοναδικό, Βότση έχει 21. Λοιπόν, θέλω να ενημερώσω ότι όση ώρα γινόταν έτσι το διαφημιστικό το διαλυματάκι, δέχτηκα πιέσεις. Μου παίρνουν τηλέφωνο. Συνέχιση. Μα πιέζουν, ναι. Μισό λεπτό. Είναι κάποιος από την εκπομπή. Όχι τώρα, αργότερα. Ήταν κάποιο ακροατή για την εκπομπή, κάτι προσωπικό δικό σου. Προσωπικό δικό μου. Συγχύσω. Προσωπικό δικό μου. Είδε αυτό που σου λέω. Δεν υπάρχουν ταμπού, δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν φραγμοί στο ραδιό. Πού πορευόμαστε, πού πορευόμαστε. Πού βαδίζουν. Λοιπόν, δέχτηκα πιέσει, Αθηνά μου. Και από σένα. Εννοείται. Δέχτηκα πιέσει, λοιπόν, και επειδή είμαστε καψούρια, έτσι, και είμαστε και πολύ λαϊκά παιδιά και λαϊκοί άνθρωποι, θα κλείσουμε την εκπομπή τη σημερινή, η οποία έχει μια δόση βέβαια αρκετά μεγάλη σε σχέση με τις προηγούμενες εκπομπές, δεν ξέρω τι θα ακούσω για αύριο. Πάμε να κλείσουμε ένα τραγουδάκι. Πάμε. Πάμε με ένα ντουετάκι. Είσαι έτοιμος. Κοίτα, με αφήνεις σε δύσκολη θέση, αλλά εντάξει. Θα με σε πιέσω, δεν Λοιπόν, αφιερωμένο που το αφιερώνεις. Το συγκεκριμένο. Εσύ που το αφιερώνεις. Εγώ το αφιερώνω στους ανθρώπους που έχουν πονέσει στη ζωή τους. Και εγώ το ίδιο τότε. Λοιπόν, οπότε το ακούτε, πάτε δύναμη και μην αγχώνεστε γιατί τα καλύτερα έρχονται. 1, 2, 3. Δώσε μου τώρα να πιω, πλάι σου να σκοτώθω, το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Δώσε μου τώρα με μιας τον πόνο μιας μαχαίριας να μου θυμίσεις τόσο υπεύθερα για σένα. Μπράβο!
Να σου πω κάτι, ξέρεις τι κάνει. Αυτό το κάνει, αυτό το κάνει ο Κώστας κάθε φορά. Όποιος έχει τον έντρα κουδίσει, ο οποίος μου λέει, πες και εσύ ένα τραγούδι. Καταλάβες. Μα δεν γίνεται, εδώ πέρα άλλο ρόλο. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, με πιέζεται. Καλαμάτι για σκρέο. Τέλος πάντων, είναι μια αλάτι το τραγούδι. Αθηνά μου το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, ότι είναι μια αλάτι το τραγούδι. Ξέρεις, είναι μικρό, δεν σταματάει. Είναι, είναι, ποτέ δεν σταματάει. Είναι λοιπόν άλλο το θέμα της παρουσίασης, που είναι και αυτό έτσι γουστάρουμε, αλλά τα πάμε και τη μουσική και δεν το έχουμε κρύψει ποτέ. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τι να κάνουμε, θέλω να κρατήσεις τα δάκρυά σου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στην διαδικτυακή συχνότητα του Radio 1 και μας ακούσατε για ακόμη μια φορά. Να ανανεώσουμε στο ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη, η οποία θα είναι πρωί αυτή τη φορά, θα είναι σε 11 η ώρα το πρωί, με έναν ακόμα καλεσμένο, όπου θα μας εκμεστηλευτεί πάρα πολλά. Θα ενημερώσω σχετικά στο Facebook, θα ανεβεί status σχετικό. Να ευχαριστήσω την Αθηνά τη Μάγια που ήταν σήμερα κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να της ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας και ολόψυχα να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται στο χώρο που έχει επιλέξει. Να ενημερώσουμε ότι θα την απολαύσουμε για ακόμη μια φορά. Θα ενημερώσουμε ότι θα βρίσκεται στο X-Factor το φετινό με μια αξιόλογη πορεία και θα τη θαυμάσουμε. Να ενημερώσουμε για ακόμη μια φορά ότι θα είναι στο MOTS. Fabrica by Mods. Fabrica by Mods. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Το Βαλά, ευχαριστήσουμε. Ναι, ναι. Το Δημήτρη το Μάλια που είναι ο φύλακας αγγελός σου. Ναι. Σε όλα. Ναι, ναι. Έτσι. Και οι δύο γονείς, αλλά πιο πολύ ο Μπάκης. Και οι δύο γονείς, ναι. Και φιλιά στη μαμά. Εννοείται. Θέλει να ρίξει το έξι μετά. Φιλιά, τι είναι σε το Αντριάννα. Αντριάννα. Αντριάννα, με συγχωρείς. Ξέχασα το όνομα, με συγχωρείς. Αντριάννα, σ' αγαπώ. Είμαι ο Δύσης. Κράτα κοτόπιτα. Κράτα κοτόπιτα. Θα έρθω. Συγγνώμη, Αντριάννα, σ' αγαπώ. Το Κώστα το Χάλαποντα στην ηχοληψία για ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ, Αθηνά. Εγώ ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε. Φιλιά πολλά. Φιλάκια.